Φίλες και φίλοι της καριέρας, μιλάμε με δύο υποψήφιους του συνδυασμού Ανταρσία Μάρς, Αντικαταλληλιστική Αριστερή Συνεργασία για την Ανατροπή και με τοπική αριστερή συμπόρευση, με τον Άγγελο Χάγιο, υποψήφιο της Αλφα Αθήνας, και με τον Κώστα Γούση, υποψήφιο επικρατείας, του ψηφοδέλτη επικρατείας. Καλησπέρα, ευχαριστούμε γιατί που δεχτήκατε την πρόσκλησή μας να συζητήσουμε απόψε για τις εκλογές. Καλά. Θέλαμε να ρωτήσουμε πρώτα απ' όλα τον Κώστα. Στις εκλογές αυτές η Ανταρσία κατεβαίνει σε συνεργασία, κατεβαίνει δηλαδή η συνεργασία Ανταρσίας και με τοπικής αριστερής συμπόρευσης, που μάλιστα βγάζει και την ακροστιχίδα έτσι Ανταρσία Μάρς, σαν να είναι και προστακτική, ας το πούμε. Να μας πεις δύο λόγια για αυτή τη συνεργασία και αν είναι σε όλες τις περιφέρειες και τα λοιπά, πώς και το ψηφοδέλτιο και όλα αυτά. Βέβαια. Κατεβαίνουμε σε όλες τις περιφέρειες. Όπως γνωρίζετε, έχουμε πλέον μια ιστορία πίσω μας. Η ίδια η Ανταρσία συγκροτήθηκε μετά το Δεκέμβρη του 8, μέσα στην κρίση. Όλα αυτά τα χρόνια βρέθηκε στην πρώτη γραμμή του αγώνα και πάντα είχε σαν κριτήριο να απευθύνεται σε άλλες δυνάμεις, να μπορεί να συγκεντρώνει πολιτικά ρεύματα που έστω και με διαφοροποιήσεις να συγκλίνουν στο αναγκαίο πολιτικό πρόγραμμα της αντικαπιταλιστικής ανατροπής. Επομένως, αυτή η εκλογική συνεργασία με το μέτωπο αριστερής συμπόρευσης είναι ένα μικρό αλλά σημαντικό βήμα κατά τη γνώμη μας στη μεγάλη υπόθεση μιας άλλης αριστεράς. Μιας άλλης αριστεράς που να μπορέσει μέσα στις κρίσιμες μάχες του επόμενου διαστήματος να έχει πολιτικό ρόλο μέσα στο μαζικό κίνημα και να μπορέσει κυρίως μέσα στους σεισμούς που μέλλονται για να έρθουν, που έλεγε και ο ποιητής, να τα βάλει νικηφόρα με αυτό το σύστημα που γεννάει κρίσεις, εκμετάλλευση, πολέμους και φασισμό. Οι αγωνιστές και αγωνίστριες που συμμετέχουν στα ψηφοδέλτια της εκλογικής συνεργασίας Ανταρσία Μάρς είναι άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να είναι σε μη και εν ιδιωτελείς, αλλά είναι άνθρωποι οι οποίοι βάζουν καθημερινά το κεφάλι τους στον τορφά, απέναντι στην εργοδοσία, απέναντι στο κράτος, απέναντι στους φασίστες που το προηγούμενο διάστημα σε πολλές γειτονιές προσπάθησαν να πατήσουν πόδι. Είναι άνθρωποι της δουλειάς, είναι από αυτούς που παράγουν τον κοινωνικό πλούτο, άνθρωποι από αυτούς που έχουν πεταχτεί εκτός δουλειάς, άνεργοι και άνεργες, που κυρίως στη νεολαία είναι ένα πολύ μαζικό τμήμα και όχι μόνο στη νεολαία, και άνθρωποι της μαχόμενης διανόησης που με τις επιστημονικές τους επεξεργασίες συμμετέχουν και συμβάλλουν στον ευρύτερο διάλογο για την διέξοδο από την κρίση. Μάλιστα. Ευχαριστούμε. Βέβαια, επειδή χθες ήταν η παρουσίαση των ψηφοδελτίων και η Παντιέρα την παρακολούθησε, την παρουσίασε κιόλας, είδαμε ότι πράγματι τα ψηφοδέλτια έχουν λαμπερά ονόματα, με τον τρόπο που το παρουσίασες εσύ, Κώστα, και όχι με τον τρόπο βέβαια που έχουν τα άλλα με τις μετεγραφές, τις σπουδές κτλ. Ήθελα τώρα να ρωτήσω, που ερχόμαστε σαν κοινωνία από μια βαριά κοινωνική καταστροφή και γίνονται οι εκλογές γιατί παρουσιάστηκε ένα διέξοδο στο κεντρικό πολιτικό προσκήνιο, στο αστικό προσωπικό. Ήθελα να ρωτήσω ποιο είναι το δίλημα των εκλογών για τους ψηφοφόρους, ποιο είναι το διακύβευμα των εκλογών για το εργατικό κίνημα, ποια είναι τα διλήμματα, ποιο είναι το στίχημα για την αστική τάξη και για τον κόσμο της εργασίας. Το τελευταίο που είπες, Νίκο, για την αστική τάξη είναι να διασφαλίσει τη συνέχιση αυτής της κανιβαλικής, της βάρβαρης πολιτικής. Αυτό ήταν και το ουσιαστικό πρόβλημα πίσω από τη διαδικασία εκλογής Προέδρου. Δυσκολεύτηκε το αστικό πολιτικό σύστημα να το περάσει με τους συνηθισμένους κοινοβουλευτικούς όρους. Φυσικά θα θέλαμε εμείς να υπήρχε ένα κίνημα ανατροπής που να ξεσηκωνόταν και να διώχνε και το Σαμαρά και το Βενιζέλο, να πούμε, και να μην ξέρανε πού να κρυφτούν. Αλλά ωστόσο υπήρχε λαϊκή εργατική πίεση, τους δυσκόλευε και ψάχνουν να βρουν τρόπο πώς θα συνεχίσουν αυτή την ίδια καταστροφή, την κοινωνική, την εργατική και νεολαϊστική γενοκτονία. Αυτή είναι η συζήτηση για τα μέτρα του παλιού μνημονίου, για το νέο μνημόνιο και τη νέα επιτροπία και προσπαθούν να συγκροτήσουν και το πολιτικό τους σύστημα. Δεξιά, ακροδεξιά, κεντροαριστερά, αριστερά, κεντροδεξιό, αριστερά, ποτάμια θολά, πώς το λένε, το ποτάμι ήταν θολό,
ενισχυμένο και μεταγραφές. Είναι μια προσπάθεια ανασυγκρότησης και του δεξιού ακροδεξιού χώρου και του κέντρου χώρου. Αυτό που είναι ενδιαφέρον. Και του ακραίου κεντρώου χώρου. Και του ακραίου κεντρώου χώρου. Λοιπόν, αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι ότι μπαίνει δυναμικά στο παιχνίδι αυτό και ο ΣΥΡΙΖΑ. Και δημιουργείται ένα νέο τύπου διπολισμό και δικοματισμό που μάλιστα γι' αυτόν χαίρονται. Ψυχάριδες, Βήμα, Καθημερινή, να πούμε σε αυτό το σημείο χαίρονται όλοι, γιατί τους λέει θα μαζέψει πάνω από το 60% ίσως και πάνω από το 65% του εκλογικού σώματος. Είχαν πρόβλημα σε αυτό μετά την κατάρρευση του ΠΑΣΟΚ. Τη συνεχιζόμενη κατάρρευση του ΠΑΣΟΚ. Επομένως για αυτούς το επίδικο είναι να περάσουν αυτά τα μέτρα τα αντιλαϊκά, να περάσουν για μια δεκαετία την Επιτροπία και την κοινωνική καταστροφή με ένα ανασυγκροτούμενο σε πιο αντιδραστική βάση πολιτικό σύστημα. Αυτή είναι μια πλευρά. Η άλλη πλευρά είναι από τη σκοπιά των εργαζομένων, της νεολαίας, από τη σκοπιά του κινήματος και της αριστεράς. Είναι να δοθεί ένα μήνυμα και μια δυνατότητα, και γι' αυτό ζητάμε την ψήφο και την ενίσχυση του ψηφοδελτίου της Ανταρσία και του Μάρς, να υπάρξει την επαύριο ένα μαχόμενο λαϊκό κίνημα, ένα σημαντικό βήμα σε αυτό που λέμε οργανωμένος λαός, ο οποίος μπορεί να αναπτερώσει την ελπίδα. Κανένα ΣΥΡΙΖΑ και καμιά κυβερνητική λύση δεν μπορεί να αναπτερώσει την ελπίδα αυτή. Αυτό είναι που υπηρετεί η εκλογική, η πολιτική και εκλογική συνεργασία και παρέμβαση της Ανταρσίας του Μάρς. Και το επίδικο είναι, θα έχουμε την επαύριο των εκλογών τη δυνατότητα να διεκδικήσουν οι άνεργοι επίδομα, 1,5 εκατομμύριο άνεργοι να διεκδικήσουν επίδομα. Θα υπάρχει δυνατότητα οι εργαζόμενοι να διεκδικήσουν επιστροφή στους μισθούς που μας κλέψανε. Να μπει μπροστά ο 13ος και 14ος μισθός. Δεν μιλάει για αυτά κανείς, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ. Να διαλυθούν τα ΔΙΑΣ, τα ΜΑΤ και όλος αυτός ο εσμός της καταστολής και τα τάγματα εφόδου που έχει συγκροτήσει το αστικό κράτος. Να τσακιστεί η ακροδεξιά σε κάθε έκφραση της, ας πούμε, είτε σε νέα ξυρισμένη έκφραση, είτε στην παλιά την Κασίδιαρο Μιχαλολακική, ας το πούμε. Αυτά είναι τα πραγματικά ερωτήματα και αυτά μπορούν μόνο με οργανωμένο λαό, αυτό είναι το σύνθημα το δικό μας. Που την επαύριο δεν θα αφήσει ούτε μέρα ούτε ώρα ανακοχής και περίοδο χάριτος. Μια άλλη αριστερά, ένα βήμα κάνουμε σε αυτή την άλλη αριστερά, είναι αναγκαία να είναι πιο ισχυρή και να παίξει αυτόν τον ρόλο σε ένα μαχόμενο, ανατρεπτικό, μαζικό λαϊκό κίνημα, πολιτικοποιημένο, όπου η δική μας αριστερά θα παίζει τον ρόλο της αντιπολίτευσης. Εργατικής, λαϊκής, ανατρεπτικής αντιπολίτευσης για μια νέα άνοιξη των αγώνων και των ελπίδων του λαού. Αυτό είναι για μας το ερώτημα. Κυβέρνηση να φτιάξουμε, να υπάρξει οργανωμένος λαός και μια άλλη εργατική, λαϊκή παρέμβαση και αντιπολίτευση για μια νέα ελπίδα και για την ανατροπή. Τώρα, από ό,τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις και από ό,τι δείχνουν και τα πρωτοσέλιδα της Ναυαρχίδας, παραδείγματος χάρη του Δόλ, του Βήματος, το πρόσφατο, αλλάζει το πράγμα, έρχεται μια αλλαγή, συζητάνε, κοντεύουν να μας πούνε τα αποτελέσματα των εκλογών, δηλαδή πριν από τα exit polls, ας πούμε, και από ό,τι φαίνεται, με τον Α ή τον Β τρόπο, ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στην κυβέρνηση. Το θέμα είναι αν θα είναι με αυτοδυναμία που, αν πιστέψουμε αυτά που μας λένε από το διαμέσου των γραμμών, φαίνεται ότι πάει η αυτοδυναμία. Αυτό βέβαια πρέπει να το δούμε. Το ερώτημα είναι για ένα χώρο που είναι της αριστεράς, όπως είναι η Ανταρσία Μάρς, έτσι. Όταν έχεις μια κυβέρνηση, η οποία είναι κυβέρνηση που, να χρησιμοποιήσω την έκφραση του Δραγασάκη που μίλησε τις προάλλες στο Μαύρο Τσίμα, ο ΣΥΡΙΖΑ λέει προέρχεται από το ρεύμα της αριστεράς. Εντάξει, αυτό είναι λίγο διαφορετικό από το είναι μια αριστερή κυβέρνηση κτλ. Ωστόσο, υπάρχει ένα ζήτημα. Δεν θα έπρεπε κάποια θετικά μέτρα που θα έπαιρνε μια κυβέρνηση με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ ή και αποκλειστικά του ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα έπρεπε η άλλη αριστερά, η Ανταρσία Μάρς, να τα στηρίξει, εάν μπει στη Βουλή? Θα μου πεις, είναι υποθετικό το ερώτημα αυτό. Υποθετικά μιλάμε, αφού κατεβαίνουμε στις εκλογές, θέλουμε να ρωτήσουμε αυτό το πράγμα.
Κοίτα, Νίκο, καταρχάς, θυμάμαι ο θείος μου που ήταν στον ΕΑΜ και το ΕΛΑΣ, έλεγε ότι σε αυτό το βάρβαρο σύστημα, λέει, τίποτα δεν χαρίζεται, όλα κατακτιούνται. Με αυτή την έννοια, οι αριστερές δυνάμεις, πόσο μάλλον οι κομμουνιστές, οι κομμουνίστες, δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρξει θετικό μέτρο για τη βελτίωση της ζωής των εργαζόμενων και να μην είναι οι πρώτοι όχι που θα το υποστηρίξουν, που θα έχουν βγει μπροστά και θα το επιβάλλουν. Γιατί εμείς πρώτα και κύρια είμαστε απέναντι στο σύστημα. Και το κριτήριο της πράξης μας την επόμενη μέρα θα είναι το πώς θα αλλάξει ο σχετισμός δύναμης υπέρ της εργατικής τάξης και των φτωχών λαϊκών στρωμάτων στην πράξη, στην καθημερινότητά τους, στις άμεσες ανάγκες τους. Και αυτό το οποίο λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη μας είναι ότι το σύστημα δεν πρόκειται να κάτσει με σταυρωμένα χέρια. Επομένως, ο τρόπος με τον οποίο κρίνουμε το ΣΥΡΙΖΑ και με βάση το πρόγραμμά του και με βάση τις εκτιμήσεις που έχουμε, γιατί η αριστερά μπορεί να κάνει εκτιμήσεις για το τι θα συμβεί, ας πούμε, να ρισκάρει τέτοιες εκτιμήσεις, είναι με αυτό το κριτήριο. Εμείς είμαστε οι πρώτοι, πώς να το πω, που γυαλίζει το μάτι μας όποτε σκεφτόμαστε τον ανίποτο πόνο που ζει ο λαός μας στα χρόνια της κρίσης. Πραγματικά γυαλίζει το μάτι μας. Και το μυαλό μας κάθε μέρα δουλεύει. Όλη η πολιτική διεργασία στην οποία θέλουμε να συμβάλλει η Ανταρσία Μάρς είναι γύρω από το πώς θα μπορέσει αυτό που μας εμπνέει, ο πόθος μας. Αυτό φλεγόμαστε για την ανατροπή. Αυτό θέλουμε να δούμε. Και θέλουμε να το δούμε το άμεσο επόμενο διάστημα. Γι' αυτό είπε ο Άγγελος πριν, ότι μόνο με οργανωμένο λαό θα τη δούμε αυτή την ανατροπή. Πώς λοιπόν κρίνουμε το ΣΥΡΙΖΑ? Βγήκε προχθές, ξέρεις, στην πολιτική όπως και στη ζωή, κρίνεται ένα πρόγραμμα από τα μέσα υλοποίησής του. Να δεχτούμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να καταργήσει τη λιτότητα, ας πούμε, ας κάνουμε αυτή την παραδοχή. Βγαίνει προχθές ο Τσίπρας του Χατζηνικολάου, γιατί η λιτότητα μπορεί να καταργηθεί, ας πούμε, μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσα στα πλαίσια της Ευρωζώνης. Θα το δεχτούν, λέει, οι δανειστές. Γιατί θα το δεχτούν οι δανειστές? Γιατί υπάρχει ένα κοινό καλό να σωθεί η Ευρωζώνη. Ξέρεις, έτσι όπως το έλεγε, ήταν λες και θα μπορούσαμε να το χρησιμοποιήσουμε για δικό μας επιχείρημα. Χρησιμοποιούσε το παράδειγμα της αλυσίδας. Είναι λύση σαν αλυσίδα όλες οι χώρες. Αν λύσει, σπάσει μια αλυσίδα, λέει, τελείωσε. Άμα σπάσει ο κρίκος, πάει η αλυσίδα. Άμα το αποσπούσαμε αυτό, τα ίδια θα μπορούσαμε να πούμε και εμείς εδώ. Μα γι' αυτό πρέπει ακριβώς να σπάσει ένας κρίκος για να χτυπηθεί όλη η αλυσίδα. Το λέει από μια άλλη μπάντα. Υπάρχει ένα κοινό καλό ανάμεσα στους δανειστές και στην πολιτική λογική που πρέσβευε ο ΣΥΡΙΖΑ με βάση τα λόγια του Τσίπρα, ας πούμε, ότι θα τα βρούμε, λέει, γιατί πρέπει να σωθεί η Ευρωζώνη. Και γιατί θα τα βρούμε, γιατί θα διαπραγματευτούν μαζί μας, γιατί αλλάζει η Ευρώπη. Ας το σκεφτούμε λίγο. Η λαϊκή κυριαρχία, λέει, είναι η ιδρυτική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς αυτό που ξέρουμε σαν μία από τις ιδρυτικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η ελευθερία κίνησης κεφαλαίων. Και ένα κοινό νόμισμα, το οποίο κουμάντο κάνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ένας αδίστακτος μηχανισμός, της οποίας το Διοικητικό Συμβούλιο λειτουργεί με όρους μυστικότητας, δεν λογοδοτεί σε κανέναν. Και γιατί χωρούνται τόσες αρμοδιότητες στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα? Με βάση, λέει, την πίστη ότι λειτουργεί για το καλό της Ευρωζώνης. Ξέρεις, έτσι πάει αυτά. Έτσι είναι και ο ΣΥΡΙΖΑ, έχει τώρα την πίστη ότι οι δανειστές και οι διαπραγματευτές θα λειτουργήσει για το καλό της Ευρωζώνης. Αν όμως σκεφτούμε ποια είναι σήμερα η κατάσταση, υπάρχει το Δημοσιονομικό Σύμφωνο. Ορίζονται συγκεκριμένα πράγματα για τους εθνικούς προϋπολογισμούς, συγκεκριμένα πράγματα για τα ελλείμματα, συγκεκριμένα πράγματα για το χρέος και αυτόματα μέτρα σε περίπτωση που υπερβαίνονται συγκεκριμένα όρια. 0,5% επί του ΑΕΠ για το έλλειμμα, ας πούμε. Αυτό είναι διαρκές μνημόνιο. Υπάρχει βούληση να γίνει διαπραγμάτευση η οποία θα φτιάξει ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα σαν αυτό που συζητούσε ο Τσίπρας με τον Σόιμπλε, το οποίο δεν θα είναι μνημόνιο, δεν θα έχει λιτότητα, αλλά θα το δεχτούν για κάποιο κοινό καλό. Εμείς όταν βάζουμε θέματα και λέμε ότι πρέπει να φύγουμε από την Ευρωζώνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν το βάζουμε απλά και μόνο για μια ιδεολογική συζήτηση γύρω από το πώς συγκροτείται σύγχρονος καπιταλισμός. Μπορεί να απορρέει από αυτά, αλλά το βάζουμε για τις άμεσες ανάγκες. Για να μπορέσει να έχει αύριο δουλειά και ψωμί ο άνεργος, για να μπορέσει να γυρίσουν οι απολυμμένοι στις δουλειές τους, η επαναπρόσληψη, για να υπάρξουν τα άμεσα μέτρα, για να υπερασπιστούμε τον κοινωνικό πλούτο. Για αυτά τα βάζουμε και αυτά δεν περνάνε μέσα από διαπραγμάτευση με τους δανειστές μας. Να είμαστε ξεκάθαροι. Αυτή η γραβατωμένη αλητεία των Βρυξελών δεν πρόκειται να πάρει από διάλογο παρά μόνο από ανατροπή. Οτιδήποτε άλλο είναι υποταγή. Και για να μην το πλατιάζουμε, κάπου πρέπει να συμπυκνώνεται. Έχουμε το παράδειγμα της Κύπρου. Εμείς δεν θα καθίσουμε με σταυρωμένα χέρια να δούμε την αριστερά να ξεφτιλίζεται και να ξεφτιλίζει μαζί τις προσδοκίες και τις ελπίδες του κόσμου. Είμαστε κομμάτι αυτής της ελπίδας του κόσμου, γι' αυτό θα μπούμε μπροστά να οργανώσουμε αυτή την ελπίδα του κόσμου και για να την οργανώσουμε πρέπει να βγει έξω από το υπάρχον πλαίσιο. Γι' αυτό λοιπόν λέμε πάυση πληρωμών
και διαγραφή του χρέους. Γι' αυτό λέμε εθνικοποιήσεις, για να βάλουμε χέρι στον πλούτο, γιατί αν σήμερα η άρχουσα τάξη στην Ελλάδα και διεθνώς δεν φοβηθεί, δεν νιώσει την απειλή, δεν πρόκειται να κάνει πίσω. Άρα λοιπόν, ούτε με διαπραγματεύσεις, ούτε με κολλητηλίκια, ούτε με χαρά ότι δείχνει να αλλάζουν οι συσχετισμοί, γιατί ένιωσε σύγκληση ο ΣΥΡΙΖΑ με την Ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία. Έχει λέει τηλεφωνήματα διαρκώς, τα οποία λένε σας αποδεχόμαστε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Αυτά είναι καλά μηνύματα ή κακά μηνύματα για το λαό. Για να καταλάβω δηλαδή. Άρα λοιπόν από τις 26 του μηνός, αυτοί θα έχουν φύγει οι Σαμαράδες και οι Βενιζέλη, και ευτυχώς θα έχουν φύγει, αλλά επειδή τα μνημόνια θα είναι εδώ, επειδή ο κόσμος 26 του μηνός θα πάει στη δουλειά του και όσοι ήταν απλήρωτοι, απλήρωτοι θα παραμένουν, επειδή όσοι ήταν άνεργοι, άνεργοι θα παραμένουν, επειδή όσοι ήταν απολυμμένοι, απολυμμένοι θα παραμένουν, χρειάζεται κίνημα ώστε στις νέες συνθήκες να υπάρχει επανεκκίνηση και η ελπίδα να γίνει πραγματική επιβολή ανατροπών και κατακτήσεων. Αυτό θέλει ισχυρή ανταρσία Μάρση.